Ο τρίτος τρόπος είναι να καθαρίσω τον εαυτό μου από κάθε τι που υπάρχει μέσα μου που εμποδίζει δική μου επαφή με αυτό το σημείο της γαλήνης. Και εδώ είναι η τεχνική του Ho'oponopono και βέβαια το EFT και άλλες τεχνικές που απελευθερώνουμε σταδιακά από συναισθήματα και προγραμματισμούς που με παρασύρουν από την γαλήνη, που με παρασύρουν από την αγάπη, όπου εμπλέκομαι στο χάος των αρνητικών συναισθημάτων. Όταν κάνω αυτό, όταν απελευθερώνομαι σταδιακά από τους προγραμματισμούς, από τα αρνητικά συναισθήματα, αφαιρώ από δικό μου λεγόμενο αιτιατό σώμα ή υποσυνείδητο ή μόρφο γενετικό πεδίο αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν με ενοχλεί αυτό πια. Δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό. Δεν φοβάμαι γι' αυτό. Δεν θυμώνω γι' αυτό. Έχω απελευθερωθεί από προγραμματισμούς γύρω από την αξία, την ασφάλεια και οτιδήποτε άλλο που με παρασύρουν από την αγάπη και την ειρήνη. Όταν κάνω αυτό, επιδρώ σε όλη την ανθρωπότητα. Επειδή είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε ένα κοινό ταμείο χαρακτηριστικών. Είτε λέγεται το συλλογικό υποσυνείδητο ή ασυνείδητο του Ιόγκ. Είτε λέγεται το αιτιατό σώμα που διδάσκουν οι διάφορες φιλοσοφίες. Είτε λέγεται το μόρφο γενετικό πεδίο για το οποίο μιλάει ο βιολόγος Rupert Sheldrake. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ένα κοινό ταμείο τάσεων που έχουμε. Και κάθε φορά που εγώ επιλαμβάνω αυτή την τάση προς το φόβο, το θυμό, την ξεχωριστότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εγώ, δίνω μόνο αυτό το χαρακτηριστικό σε όλη την ανθρωπότητα. Και κάθε φορά που υπερβαίνω ένα τέτοιο στοιχείο μέσα μου και μπορώ να αντιδράω διαφορετικά και να νιώθω διαφορετικά, μειώνω αυτή την ιδιότητα για όλη την ανθρωπότητα. Τότε μπορούμε να επιδρούμε με τρεις τρόπους, επαναλαμβάνω. Με το να οραματιζόμαστε τον άλλον ή την κατάσταση ή τον άνθρωπο ή το ζώο ή το φυτό ή ό,τι υπάρχει, γιατί όλα είναι απλώς προβολές μίας οικουμενικής συνειδητότητας. Να οραματίζουμε αυτό να συνδέεται με την ανώτερη φύση που υπάρχει μέσα σε αυτό. Δεύτερος τρόπος, εγώ καθημερινά να αγγίξω την ηρεμία μέσα μου. Και τρίτος τρόπος, να αφαιρώ από μένα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, και από το υποσυνείδητό μου κάθε στοιχείο που προσθέτει αρνητικότητα ή ξεχωριστότητα ή φόβο μέσα στο κοινό ταμείο των τάσεων της ανθρωπότητας. Με την άσκηση που θα μάθουμε να κάνουμε, θα κάνουμε και τα τρία που ελπίζω ότι θα κάνετε κάθε μέρα. Θα κάνουμε και τα τρία από αυτά κάθε μέρα και θα στοχεύουμε σε συγκεκριμένους στόχους, σε μία προσπάθεια να αναβάσουμε γενικά το επίπεδο της πνευματικής ενέργειας στο πλανήτη. Κάποτε είχαμε ναούς, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα του, στο χαμηλό επίπεδο της εξέλιξής του, όλη αυτή την πνευματική ενέργεια. Η εποχή έχει αλλάξει. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας περπατούμενος ναός. Άλλωστε και τι είπε και ο Χριστός. Ο Θεός είναι μέσα σας. Είστε ναός του Θεού. Οπότε ο καθένας εδώ είναι ένας σημείο συντονισμού μεταξύ του πνευματικού κόσμου και του υλικού. Μπορούμε να εκπέμβουμε αυτή την πνευματική ενέργεια ή μπορούμε να την αφήσουμε να σιωπήσει κάτω από τις τάσεις της προσωπικότητας.
μπορούμε να επέμβουμε μόνο τις δονήσεις της προσωπικότητας ή μπορούμε σιγά σιγά να υπερβαίνουμε την προσωπικότητα και όπου και να βρισκόμαστε με την δόνησή μας, με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με τις σκέψεις μας, να αναβάσουμε την ενέργεια που υπάρχει στο συγκεκριμένο μέρος. Η ικανότητα να επιδρούμε επάνω στην ύλη και επάνω στους οργανισμούς έχει αποδεικτεί τα τελευταία μέσα από δύο σημαντικές έρευνες. Η μία έρευνα είναι του Μασάρο Ιμότο, ένας Ιαπωνέζος ιατρός, ο οποίος πήρε δείγματα νερού και, και έκανε το νερό κρίσταλο, δηλαδή το πάγωσε και το φωτογράφησε. Και φωτογράφησε πώς είναι το κρίσταλο του νερού αυτού, σαν πάγο. Μετά πήρε το ίδιο νερό και επικοινώνησε συναισθήματα. Ευλογίες, αγάπη, μίσος, θυμό και είδε μια απίστευτη αλλαγή στην διαμόρφωση των κρυστάλλων. Τα κρύσταλλα που δέχτηκαν μίσος ή θυμό χάσανε όλη την συμμετρία τους και αυτό που εμείς ερμηνεύουμε σαν ομορφιά. Αυτά που δέχτηκαν αγάπη, ευλογίες, πήγανε από μια άμορφη μάζα σε μια απίστευτη συμμετρία σαν τα κρύσταλλα που βλέπουμε στις χιονονιφάδες. Μια δεύτερη, ότι είδαμε ότι καθαρά ο ανθρώπινος νους μπορεί να επιδράει στο νερό. Και όπως λέει και στο έργο «Τίτομπλη ξέρουμε», φανταστείτε τι γίνεται με εμάς όταν είμαστε 80% νερό. Αν οι σκέψεις μας συνέχεια μπορούν είδε να ευλογήσουν το νερό που είμαστε ή να χαλάνε το νερό που είμαστε. Δηλαδή συνέχεια μέσα μας με τις σκέψεις μας και βέβαια έχουμε και κάποια σχετική επίδραση επάνω στους άλλους. Η δεύτερη έρευνα έγινε από τον γιατρό Larry Dassey, ο οποίος πήρε κύτταρα από την ίδια πηγή και έβαλε τα ίδια κύτταρα στα δύο δοχεία και μετά έβαλε δηλητήριο. Προσευχήθηκε για το ένα δοχείο και όχι για το άλλο. Υπήρξε 20% μεγαλύτερη επιβίωση στο δοχείο για το οποίο προσευχήθηκε σε σύγκριση με το άλλο. Έκανε πάλι το πείραμα και οραματίστηκε φως σε ένα δοχείο και όχι στο άλλο. Πάλι 20% μεγαλύτερη επιβίωση στο δοχείο για το οποίο οραματίστηκε φως. Το έκανε τρίτη φορά όπου οραματίστηκε φως και προσευχήθηκε και υπήρξε 40% διαφορά. Δύο έρευνες που μας δείχνουν καθαρά ότι μπορούμε να επιδρούμε θετικά επάνω στο περιβάλλον γύρω μας. Η κβαντική φυσική συμφωνεί, αν θέλετε, με τις πνευματικές διδασκαλίες ότι τελικά δεν υπάρχει κάτι έξω από μας. Ο άνθρωπος που νομίζουμε ότι είναι έξω από μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία προέκτηση της συνειδητότητάς μας. Και η συμπεριφορά του προς εμάς ουσιαστικά καθρεφτίζει στοιχεία που υπάρχουν σε εμάς. Η συγκεκριμένη μορφοποίηση κάθε ανθρώπου είναι μια προσωρινή πιθανότητα που μορφοποιεί ο κάθε άνθρωπος από ένα πεδίο απεριόριστων πιθανότητων. Εγώ είμαι ένα πεδίο πιθανότητα. Εσείς είστε ένα πεδίο πιθανότητα. Και αυτό που ο καθένας νομίζει ότι είναι μία, αν θέλετε, μία πιθανή εκδήλωση από όλα αυτές τις πιθανότητες. Θα μπορέσουμε να εκδηλώσουμε κάτι άλλο. Αν αλλάζω τις πεπιθήσεις μου, αν απελευθερωθώ από περιοριστικές πεπιθήσεις, δεν θα είμαι αυτό που είμαι. Θα είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είμαι. Πιο ελεύθερο, πιο ευτυχισμένο, πιο φωτισμένο. Ότι είναι το σύστημα πεπιθήσεων του καθενός
που παίρνει αυτό το πεδίο πιθανοτήτων και το κάνει να συντεκνώνεται σε μια συγκεκριμένη εκδοχή. Είναι κάπως σαν αυτό που ονομάζουμε, αυτό που έχουμε δει, το φως στο σινεμά ή το φως στην τηλεόραση, όταν δεν έχει εικόνες. Το φως του σινεμά που περνάει από το φιλμ, περνάει από ό,τι υπάρχει στο φιλμ και εμφανίζεται στην οθόνη. Οι καλοί άνθρωποι, οι κακοί άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, τα κτίρια, οι συναλλαγές μεταξύ όλων, όλα αυτά είναι απλώς το φως που παίζει και είναι ένα φως. Ένα φως δημιουργεί και τους καλούς και τους κακούς και τα σκυλιά και τα σύννεφα και την γη. Ένα φως δημιουργεί ό,τι εμφανίζεται εκεί. Η πνευματική διδασκαλία είναι ότι υπάρχει μία θεία συνειδητότητα που εμφανίζεται σαν όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς είμαστε μια εκδήλωση αυτής της θείας συνειδητότητας. Το παιδί μας είναι, ο συντροφός μας είναι, ο ασθενής είναι, ο ετοιμοθάνατος είναι, το θύμα είναι, ο θήτης είναι, ο εγκληματίας είναι, ο καθένας και το κάθε τι που υπάρχει είναι μια εκδήλωση αυτής της μίας οικουμενικής συνειδητότητας. Στην κβαντική θεραπεία, στην αναζήτηση του να βοηθήσουμε οποιοδήποτε κατάσταση ή άνθρωπο, θέλουμε να θυμηθούμε αυτή την αλήθεια πίσω από το φαινόμενο. Ότι πίσω από το φαινόμενο που βλέπω υπάρχει μία αθάνατη θεία συνειδητότητα. Μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να το σώμα να είναι σάπιο, έτοιμο θάνατο. Πίσω από αυτό υπάρχει μία θεία συνειδητότητα. Όσο πιο πολύ μπορώ να θυμάμαι αυτό, τόσο πιο πολύ βοηθάω τον άνθρωπο αυτό ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει να ξανασυνδέεται με αυτό, να το βιώσει. Είναι θέμα συμπαθητικής δόνησης. Η αντίληψή μου για το κάθε τι επιδράει. Αυτό είναι νόμος στην φυσική. Δεν μπορώ να παρατηρώ κάτι χωρίς να επιδρώ σε αυτό. Ότι όταν εγώ παρατηρώ κάποιον και νιώθω ίκτο, νιώθω θλίψη, νιώθω θυμό, νιώθω πίκρα, νιώθω ότι συμβαίνει κάποιο λάθος εδώ, ενισχύω αυτή την δόνηση.